Οπότε τώρα μπορείτε να ρίξετε τα μικρόφωνα, έτσι, και να συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις. Σταμάτη. Ωραία. Όνομα και λίγο δύναμη στη φωνή για να ακούμε. Η Άννα είπε. Ναι, Άννα μου. Η παράδοση και η υψηλή φωνή, ας το πούμε. Λίγο πιο δυνατά. Τα θετικά συναισθήματα. Δηλαδή η θετική προσέγγιση. Ναι. Και η παράδοση. Αρκούν η εμπειρία της μέρας. Κάνεις διακοπές, είπες, αν αρκεί τα θετικά συναισθήματα. Τα θετικά συναισθήματα και η παράδοση, αν αρκούν για να γίνει η επιτυχία συνείδηση. Όχι, όχι, δεν αρκούν. Αυτό είναι το πρώτο μέρος που από εκεί πέρα, αφού έχουμε φτάσει να ανάψουμε το φακό, θα πρέπει να δούμε μετά την αποθήκη της σκοτεινή. Δηλαδή τι, τα αρνητικά. Με τρόπο τι, ωφέλιμο προς εμάς. Άρα καταλάβατε, αυτό είναι η μισή δουλειά συνέχεια. Και έχει βγει στη μόδα τώρα και λένε απλά να είσαι θετικός. Ναι, αλλά γιατί να είσαι θετικός, γιατί είσαι αφελής? Όχι. Είσαι θετικός γιατί προσεγγίζεις ένα θέμα θετικά, ώστε με την εργασία που κάνεις να έχεις όφελος. Όχι γιατί είσαι χαζός και δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αυτή είναι η σοφία. Άρα αυτό είναι η μισή δουλειά. Το πρώτο είναι αποδέχομαι, κρατάω τη δόνησή μου και μετά, αφού έχω υψηλή δόνηση, δεν θα βλέπω προβλήματα, θα βλέπω μαθήματα. Η εργασία, εργασία. Με ακούς? Ναι, ακούω. Το κατάλαβες αυτό που λέω? Το κατάλαβα. Το έτσι. Επόμενο βήμα λοιπόν, το κομμάτι της εργασίας. Άρα λοιπόν, για να εργαστούμε, έτσι σας είπα, πρέπει να πάμε με το φακό. Ο φακός είναι η συνείδηση. Εμείς, όταν δεν έχουμε καταφέρει να είμαστε σε θετικά συναισθήματα, δεν μπορούμε να εργαστούμε. Μόνο από θέση δύναμης εργαζόμαστε. Άρα λοιπόν, ναι, το πρώτο είναι η αποδοχή. Το δεύτερο είναι να έχουμε λοιπόν θετική προσέγγιση, ωραία συναισθήματα, για να εργαστούμε με τα αρνητικά πράγματα τα οποία βιώσαμε πριν και να καταλάβουμε όλη την ενέργεια, όλη την εκδήλωση της ενέργειας. Όχι να διώξουμε τη μισή σαν ανάξια, ούτε να τρέξουμε να φύγουμε από τις χαμηλές δονήσεις. Στις χαμηλές δονήσεις ήρθαμε συνειδητά για να μάθουμε πώς να φεύγουμε. Ο περιορισμός υπάρχει για να μας δείξει τις δυνατότητες. Οκ. Okay. Άρα βλέπετε ότι αν δεν έχουμε εμείς θετική προσέγγιση, δεν θα το δούμε αυτό ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν λέμε αποδοχή της πραγματικότητας, ναι με να έχετε δυνατά συναισθήματα θετικά, βγείτε από τα αρνητικά γιατί δεν μπορεί να δουλέψει τα αρνητικά συναισθήματα, ελάτε πρώτα σε ωραία συναισθήματα και μόνο από θέση δυνάμεως θα ξεκινήσετε δουλειά. Απάντησα? Ναι, ναι. Οκ. Okay. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Έλα, Αγγελική. Λες μόνο από θέση δύναμης να πάμε να αντιμετωπίσουμε τα αρνητικά. Όταν λέω να αντιμετωπίσουμε τα αρνητικά, κατάλαβε ότι δεν θα παίξουμε πόλεμο, αλλά είναι σαν να είμαστε νικητές. Ναι. Τα αρνητικά στην πραγματικότητα είναι απλά άλλες πτυχές του εαυτού μας, έτσι, που έχουν μια αιτία και αποτέλεσμα. Είναι φυσικό ότι όταν γίνεσαι γνώστης της αιτίας και του αποτελέσματος, μετά θα είναι στο χέρι σου αν θα μπεις εκεί πέρα. Αυτό σημαίνει και ότι σε οτιδήποτε αρνητικό πάντα υπάρχει και κάτι θετικό που μπορούμε από εκεί να πιαστούμε και με το φακό που λέμε να κατέβουμε και να κάνουμε την εργασία με τα αρνητικά. Άρα σε κάθε αρνητικό υπάρχει κάτι θετικό που μπορείς να βρεις προκειμένου να εργαστείς. Στην πραγματικότητα δεν είναι θετικό ή αρνητικό. Στην πραγματικότητα είναι εμείς τι έννοια δίνουμε. Ναι. Άρα κατάλαβε ότι εμείς μιλάμε από τη θέση δυνάμεως, ότι είσαι εσύ ικανή να φτιάξεις την προσέγγισή σου στην πραγματικότητα. Ναι. Άρα λοιπόν παντού εμείς λέμε μέσα από θέση δυνάμεως ότι όλα είναι ουδέτερα και μπορούμε να τα προσεγγίσουμε όπως θέλουμε. Ναι. Ακόμα και μια αρρώστια, ένα τραύμα, ένας πόλεμος, ένα γεγονός το οποίο λέγαμε ευτυχώς που έγινε, δυστυχώς που έγινε, είναι μόνο και μόνο επειδή δεν μπορούμε και δεν έχουμε καταφέρει να βγάλουμε από εκεί πέρα ένα θετικό αποτέλεσμα. Ναι. Όμως αν εμείς μπούμε σε κατάσταση θετικότητας, αυτόματα μπορούμε να εργαστούμε και να έρθει το μάθημα. Ναι. Δηλαδή με λίγα λόγια το ουδέ κακό αμυγές καλού ισχύει. Ναι, ισχύει. Ισχύει για αυτόν που ισχύει. Ναι. Άρα καταλαβες,
αυτός που είναι σε αυτή την δόνηση νιώθει και την ανάλογη πραγματικότητα. Γι' αυτό σας λέω, όλα ισχύουν και όλα δεν ισχύουν. Τα πάντα ισχύουν για αυτό που είναι στην δόνηση, ναι, αυτών των πραγμάτων για να ισχύουν. Ναι. Άρα καταλαβαίνεις, μόνο λοιπόν εσύ όταν έχεις κάνει και όταν έχεις περάσει κάτι βιωματικά, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ναι. Άρα θα πρέπει να φακίσει και τις δύο άκρες για να, ναι, μπορώ να είμαι στην ουδετερότητα και να μπορώ να το γι' αυτό, βλέπω γι' αυτό, λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν έχουν δώσει και ορισμένα πράγματα, έτσι, γι' αυτό λοιπόν παίζουμε τον κόσμο των αντιθέτων. Γιατί, γιατί εφόσον τα αντίθετα είναι η ίδια πολικότητα, η ίδια ενέργεια, αλλά διαφορετική πολικότητα, θέλω να πω, ναι, τι μας κάνει. Μόλις μαθαίνουμε έναν πόλο καλά, αναγκαστικά εξ αφαιρέσεως καταλαβαίνουμε και πώς θα είναι ο άλλος. Ναι. Οπότε λέμε ότι έχω μάθει καλά, έτσι, και έχω αυτή τη δόνηση, άρα το αντίθετό της, ο νόμος των αντιστοιχειών λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε, ότι αν έχω μάθει καλά τον πόνο, έτσι, άρα θα καταλαβαίνω τόσο πολύ συνειδητά εκείνη την ώρα που δεν πονάω. Και θα πω, όχι, τώρα δεν πονάω ρε παιδί μου, καταλαβες. Ενώ όταν εμείς μένουμε χωρίς να επεξεργαστούμε ορισμένα πραγματάκια, δεν ερχόμαστε σε εκείνη την δυναμική ώστε να περάσουμε από τον ένα πόλο στον άλλον. Επειδή λοιπόν αυτά τα αντίθετα στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο αντίθετα, αλλά είναι και αντανακλάσεις, έτσι, δηλαδή θέλω να πω συχνότητες είναι πιο ψηλές και άλλες είναι πιο χαμηλές, ναι, όσο εμείς δουλεύουμε και γινόμαστε συνειδητοί πάνω σε ένα πράγμα, αυτόματα φεύγει και η επιρροή του. Αν φύγει η επιρροή του, αυτόματα είναι να είμαστε από πάνω. Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε μέσα και να μην έχουμε επιρροή, άρα θα είμαστε από πάνω, μια συχνότητα από πάνω. Η συχνότητα από πάνω θα μπορεί να μας δώσει, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, το αντίθετο, την αρετή της κακίας της οποίας βιώσαμε. Ναι. Δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν επηρεάζεται από το ψέμα είναι ικανός να βιώσει την αλήθεια. Ένας άνθρωπος που δεν επηρεάζεται από το θυμό είναι ικανός να βιώσει την ηρεμία. Ένας άνθρωπος που δεν επηρεάζεται από την περηφάνεια είναι ικανός να βιώσει την ταπεινοφροσύνη. Καταλάβεις τι γίνεται? Ναι, ναι, ναι. Γιατί για να είσαι απ' έξω πρέπει να είσαι μια δόνηση παραπάνω, μια συχνότητα παραπάνω. Άρα κατάλαβε ότι αυτή η συχνότητα που είσαι παραπάνω, έτσι, φέρνει και την αρετή. Το συχνοτήτο που είναι από κάτω, που φέρνουν την κακία θα λέγαμε. Γι' αυτό όλα αυτά τα πράγματα που έχουν δώσει στις παλιές διδασκαλίες, ειδικά στα αρχαία ελληνικά, στις θρησκείες, όλα αυτά τα πράγματα, η διδασκαλία δεν είναι τίποτα άλλο, σας έχω ξαναπεί, παρά πράγματα τα οποία μας βοηθούν να αυτοανακαλύψουμε τον εαυτό μας για τον άνθρωπο που τα παίρνει σαν μάθημα, σαν εξάσκηση. Ναι. Έτσι. Ωραία, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Κάτι αν μου ήρθε και παράδειγμα βιωματικό, πώς το έχω δει αυτό, να είσαι από πάνω από μια κατάσταση και να τη βλέπεις από πάνω. Τώρα κατάλαβες την θέση δύναμης. Ναι, κατάλαβα. Μπράβο, οκ. Okay. Σταμάτη. Μπορώ. Συγγνώμη. Ναι, ποιος είναι, όποιος είπαμε, Γεωργία, να λέει όνομα για να καταλαβαίνουμε ποιος μιλάει. Γεωργία. Γεωργία. Θα ήθελα τη γνώμη σου σχετικά με τις μεθόδους που μπορείς να ανακαλύψεις το υποσυνείδητο, δηλαδή να βοηθηθείς για να βρεις πράγματα μέσα στον εαυτό μας. Ποια είναι η γνώμη σου? Υπάρχουν μέθοδοι, τις ξέρεις φυσικά, διάφορες μέθοδοι που μπορούμε να βοηθηθούμε. Ναι. Η ναι, κοίταξε να δεις, είναι αναλόγως τι εργαλείο για σένα δουλεύει. Καταλαβαίνεις, αναλόγως τη συνειδητότητα του καθένα, είναι σαν να είναι μάστορες σε κάποιο εργαλείο. Άλλος λοιπόν μπορεί να δουλεύει καλά το δρεπάνι, άλλος μπορεί να δουλεύει καλά το τρυπάνι, άλλος μπορεί να δουλεύει καλά οτιδήποτε. Αυτό ο ίδιος ο ενθουσιασμός εκεί σε κάνει να μεταχειριστείς τα εργαλεία που μπορείς. Γιατί σας είπα, από τα πάντα μπορούμε να φτάσουμε στην αυτογνωσία. Είτε παίζεις τένις, είτε παίζεις σκάκι, είτε κάνεις οτιδήποτε. Αρκεί να παρατηρείς, αρκεί να το θέλεις, γιατί όλα συνδέονται και όλα είναι ένα. Και εφόσον είναι ένα και συνδέονται όλα, κατάλαβε ότι από τα πάντα μπορείς να έρθεις έτσι στην αυτογνωσία μέσα. Αρκεί να ξεκινήσεις τους μεθόδους αυτογνωσίας, που είναι παρατήρηση, έτσι, να τα παρατηρείς, που είναι να ξεκινήσεις λοιπόν να είσαι ο εαυτός σου, να ακολουθάς τον ενθουσιασμό σου και σιγά σιγά θα φανούν τα εργαλεία και θα φανούν
όλα όσα πρέπει να κάνεις. Αλλά ο καθένας έχει τα δικά του σενάρια στον ίδιο δρόμο της αυτογνωσίας. Έτσι, έχει πολλά σενάρια. Συνήθως οι άνθρωποι όμως, επειδή ακυρώνουν τα σενάρια που τους τραβάει ο ενθουσιασμός τους, τι κάνουνε, κάθονται και πέφτουν στην προσπάθεια, γιατί ακολουθούν μεθόδους άλλων ανθρώπων, χωρίς να είναι του ενθουσιασμού τους. Πολλές φορές λοιπόν, τώρα ειδικά, στις εποχές που ζούμε, επειδή υπάρχουν άπειρα σενάρια και βλέπετε πάρα πολλές προκλήσεις, τόσο τι επίπεδο και να θέλετε, άλλος μπορεί να περάσει λοιπόν σενάρια μέσα από τη ζωή και να μην έχει ασχοληθεί καθόλου, θα λέγαμε, με ορισμένες ομάδες ή σεμινάρια τέτοιου είδους, και όμως να είναι αρκετά ψημένος για να πάει σε ένα βήμα ακόμα πιο κοντά στον εαυτό του. Και άλλοι τρέχουν από σχολή σε σχολή και δεν παίρνουν χαμπάρι τίποτα. Σωστό και αυτό. Okay. Επομένως, κατάλαβε ότι ο ίδιος ο ενθουσιασμός, αν πραγματικά είσαι εκείνη τη δόνηση στο να μάθεις, θα σου φέρει μπροστά σου την πληροφορία, και πάντα στο κάνει αυτό. Έτσι, αρκεί να ξεκινήσεις να αποδέχεσαι ότι έχεις τα κατάλληλα εφόδια κάθε φορά για να δράσεις πάνω στον ενθουσιασμό σου, στο μέγιστο. Okay. Σταματή. Ευχαριστώ. Ο Θοδωρής. Πες μου, Θοδωρή, ναι. Παρακαλώ. Γεια σου. Ποιες ασθένειες σου φέρει το υποσυνείδητο ψυχολογικές? Το λες άλλη μια φορά, γιατί δεν άκουσα. Τι ψυχολογικές ασθένειες μπορεί να σου φέρει το υποσυνείδητο? Τι ψυχολογικές ασθένειες, είπες? Ναι. Οι ψυχολογικές ασθένειες, όπως είπαμε και την άλλη φορά, είναι ασθένειες αποκοπής, τίποτα άλλο. Δηλαδή, όσο πιο πολύ εμείς έχουμε ταυτιστεί με την μη ένωση με τα ανώτερα κομμάτια μας, είτε λόγω άγνοιας, είτε λόγω ταυτίσεων, είτε λόγω επιθυμιών, παθών και οτιδήποτε άλλο, και ταυτιζόμαστε με τη μία αποκοπή, είναι φυσικό κάθε φορά, όσο περισσότερο ο εαυτός μας προσπαθεί να μας βάλει σε σενάρια, προκλήσεις, ώστε να ενδυναμωθούμε και να καταλάβουμε ή να ξυπνήσουμε ή να μας δίνει την ευκαιρία, που εμείς όμως δεν βλέπουμε γιατί είμαστε αποκομμένοι και είμαστε μόνο στην προσωπικότητα. Τι γίνεται μέσα μας? Όλη αυτή η αντίσταση στην ενέργεια αυτή αρχίζει και δημιουργεί διάφορες αποκοπές μας από το περιβάλλον, αποκοπές μας από τη λειτουργικότητα της αντίληψης, δημιουργεί διχασμό στην ψυχολογία μας, μπορεί να δημιουργήσει αποκομμένα μέρη του εαυτού μας, όπως θα λέγαμε, λέει η Εκκλησία, μέχρι και δαιμονισμός, ή θα λέγαμε κάτι διχασμένες προσωπικότητες, ή πολλούς παράλληλους, θα λέγαμε, εαυτούς, όπως θα λέγαμε λεγεών, που λέμε καμιά φορά, σε τέτοια επίπεδα που ψυχολογικά ο άνθρωπος να φέρεται χωρίς αρμονία, και όλο αυτό το πόνο που περνάει μέσα του, καταλάβατε, όσο δεν καταλαβαίνει ότι άξια περνάει και έρχεται τόσο πόνος, γιατί είναι απλά ένα αποτέλεσμα, έτσι. Καταλαβαίνει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός που είναι χαμένος, ότι σε τι φρίκι μέσα του και σε τι παραλήλημα θα υπάρχει, έτσι, μέχρι η προσωπικότητά του να αποσυντεθεί. Να αγαπήσει τον εαυτό του? Όχι, υπάρχουν δύο πράγματα. Εκεί πέρα πάμε αλλού μετά. Ή θα περάσει λοιπόν όλη τη ζωή του κάτω από αυτή την κόλαση και μετά θα φύγει στο αστρικό, όπου σιγά σιγά τα διάφορα κελήφη αποσυντήθονται, θα λέγαμε, για να μείνει και να ξανανεωθεί με το πνεύμα του, και τότε αυτή είναι η κόλαση, η αντίσταση στην αποσύνθεση είναι η κόλαση που περνάει. Συγγνώμη λίγο, Σταματίνη, ένας άνθρωπος ο οποίος πάσχει από κατάθλιψη δεν μπορεί να κρίνει αν είναι καλά ή όχι. Αυτό ακριβώς σου λέω, ότι από ένα σημείο και μετά αποκόβονται τόσο πολύ που πολλές φορές, σου είπα, μερικοί δεν έχουν επιστροφή. Καταλαβες? Άρα λοιπόν τι γίνεται? Μέσα τους δίνει ο εαυτός τους ορισμένα σενάρια, και επειδή κάθε ενέργεια τίνει προς την εντροπία, ακόμα και η κατάθλιψη να έρθει, θα έρθει στιγμές οι οποίες εκείνη η ένταση θα αρχίσει να φεύγει. Αυτή η ένταση τώρα θα πρέπει να φεύγει, εκείνη την ώρα αυτό το άτομο πρέπει να δουλέψει, έτσι, με το εσωτερικά. Αυτό οι γιατροί πολλές φορές το πετυχαίνουν με το να το αποκλείσουν την νοητική λειτουργία.
Οπότε οι αρνητικές πεποιθήσεις που έχει δεν υφίστανται και το άνθρωπος μένει σε ένα είδος, τα λέγαμε, μη σκέψεις. Και ίσως πολλές φορές χαλαρώνει και το βοηθούν τα φάρμακα, βέβαια μέσα στην ασυνειδησία του, να αποκοπεί από την αρνητικό νοητικό του που έχει φτιάξει. Οπότε του δίνεται μια ευκαιρία να βιώσει λίγο ορισμένες συχνότητες πιο ευτυχισμένες. Οπότε του δίνεται μια ανάμνηση ότι υπάρχει αυτή η συχνότητα και αν καταφέρει και δρεώσει αυτή τη συχνότητα μόλις σκοπούν τα φάρμακα, μετά από αυτή τη συχνότητα, τη φωτεινή όπως είπαμε, τι κάνει, αρχίζει και δουλεύει με όλες τις αιτίες που του φέρανε και τις αρνητικές πεποιθήσεις που έχει μέσα του. Ωραία. Μια άλλη ερώτηση ακόμα πάλι για την κατάθλιψη, ας πούμε, που σχολεί πάρα πολύ κόσμο, ειδικά στο ψυχολογικό χώρο που μιλάω. Καταρχήν να πούμε τι είναι η κατάθλιψη. Ωραία. Η κατάθλιψη δεν είναι τίποτα άλλο παρά αρνητικές πεποιθήσεις, οι αρνητικές πεποιθήσεις που έχουμε φτιάξει στην προσέγγιση μας με την πραγματικότητα. Από εκεί έρχεται η κατάθλιψη. Όσο εμείς έχουμε αρνητικές πεποιθήσεις, έτσι, πάω την πραγματικότητα δεν θα μας αρέσει. Και θα γίνουμε ή καταθλιπτικοί ή φαντασιόπλητοι. Κατά σένα παίζει ρόλο η κληρονομικότητα. Πάντοτε. Ναι. Πάντοτε, γιατί τα πάντα, όπως βλέπετε, λειτουργούμε σε κύκλους. Μια μέρα συνεχίζει την άλλη, το έτος συνεχίζει το άλλο, μια εποχή την άλλη. Θα ήταν παράλογο να λέγαμε ότι εμείς, εφόσον λέμε ότι έχουμε ψυχική πορεία, μπαίνουμε σε άλλα σώματα και κάνουμε σαρκώσεις που δεν έχει σχέση μία με την άλλη. Ναι. Έτσι, άρα λοιπόν η κληρονομικότητα είναι το δικό μας το υποσυνείδητο, αυτό που λέμε ότι το έχουμε φτιάξει από πριν, και μετά το πώς μεγαλώνουμε εμείς είναι οι διάφορες πεπιθήσεις που βιώνουμε το υποσυνείδητό μας. Ναι. Οκ. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Καλησπέρα, να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Η Ηλιάνα μου. Ναι. Δηλαδή είναι απίθανο όλο αυτό το να αποδεχτούμε τον εαυτό μας, αυτογνωσία κτλ. Να μας κατά κάποιο τρόπο περιθωριοποιήσει από τον κοινωνικό περίγυρο. Ξαναφτιάξει καλά την ερώτηση. Ναι. Αυτογνωσία. Όταν αρχίσουμε να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Συγγνώμη, έχω και τράκα, έτσι. Γιατί έχεις τράκα, λες, την πίστα σε βγάλαμε. Μιλά ελεύθερα, εδώ όλοι έτσι είμαστε. Κανείς δεν ξέρει τίποτα και μοιραζόμαστε εμένα προσωπικά με έχει λίγο απομονώσει από τον κοινωνικό μου περίγυρο. Ναι. Αυτό είναι άσχημο. Εγώ δεν αισθάνομαι άσχημα, μια χαρά, πληρότητα αισθάνομαι. Ναι, και αμφιβολία. Όχι γύρω μου. Και αμφιβολία αισθάνεσαι όμως. Και αμφιβολία σημαίνει χαμηλή δόνηση. Ναι, γι' αυτό και το ρωτάω άλλωστε. Mm. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι αισθάνεσαι. Mm. Για να το ρωτάς αυτό πάνω από ότι έχεις αμφιβολία. Και άλλοι να κάνουν και νιώθω αμφιβολία. Εγώ μια χαρά αισθάνομαι στην απομόνωση. Ναι, αλλά πριν μιλήσαμε το τι είναι οι άλλοι. Πριν μιλήσαμε ότι είναι το δικό μας υποσυνείδητο. Mm-hmm. Έτσι, το επειδή είναι οι άλλοι, δεν πάει να πει ότι εσύ δεν μπορείς να τους προσεγγίσεις κατάλληλα. Άρα λοιπόν βλέπεις ότι αν δεν έχεις την παρατήρηση που χρειάζεται, αυτόματα μου είπες δύο πράγματα που δεν ισχύουν. Εγώ είμαι καλά, αλλά έχω αμφιβολία. Αμφιβολία και καλά δεν γίνεται. Βλέπεις. Άρα στην πραγματικότητα τι γίνεται. Εν μέρη θες να είσαι καλά, αλλά όποτε βάζεις αρνητική προσέγγιση φέρνεις και την αμφιβολία. Όποτε έχεις αμφιβολία δεν είσαι καλά, να το ξέρεις αυτό. Κατάλαβα. Μπράβο. Εγώ αυτό που σου είπα και πριν είναι, και θα τα ξανακούσω το βιντεάκι μόλις το αναρτήσω, ότι αυτό που βλέπεις έξω, σαν άλλη, σαν όλη την πραγματικότητα, έτσι, έχεις τη δύναμη να το προσεγγίσεις θετικά. Άρα λοιπόν, οι άλλοι, πολλές φορές, όταν θεωρούν ότι αποκόβεσαι για τους δικούς σου λόγους, έτσι, και δεν μπορούν να σε καταλάβουν ή δεν θέλουν να σε καταλάβουν, εκείνη την ώρα, αντί να μπει στο τρυπάκι ότι δεν με καταλαβαίνουν, που μπορεί να είναι και έτσι, αλλά να το πάρεις αρνητικά, μπορείς να καταλάβεις ότι αυτό αυτόματα σε ρωτάει ή σε τεστάρει πόσο πολύ θέλεις να ασχοληθείς με τον εαυτό σου. Μάλιστα. Έτσι. Και θα δεις ότι πάντοτε σε περιόδους που ερχόμαστε αντιμέτωποι, θα λέγαμε, ή προσπαθούμε μέσα μας να δούμε τον εαυτό μας, υπάρχουν και περίοδοι που τραβάμε την προσοχή μας από την πραγματικότητα, ακριβώς για να ανέβουμε μέσα στα δικά μας τα επίπεδα. Γιατί αν έχουμε όλοι ένα είδος ενέργειας και το έχουμε απλωμένο στην πραγματικότητα που ζούμε συνέχεια, δεν θα μας μείνει ενέργεια να ανεβούμε τα επίπεδα. Οπότε χρειάζεται ένα είδος λιτότητας. Ένα είδος λιτότητας στον άνθρωπο που θέλει να ανέβει τα επίπεδα μέσα του.
Άρα για αυτό που ασχολείται με την αυτογνωσία είναι φυσικό να μην έχει τόσες πολλές σκεπτόμορφες με έναν άνθρωπο που ασχολείται με την ύλη. Okay. Άρα λοιπόν όλοι πρέπει να περάσετε από ένα, από αυτοί που θέλετε την αυτογνωσία, από, από μια περίοδο μοναχικότητας, εισαγωγικά λιτότητας, ώστε να μην έχετε πολλά θέματα να ασχολείστε. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Ίσως δεν το εξέφρασα και εγώ σωστά. Και τώρα λοιπόν κατάλαβε ότι είσαι συγκεντρωμένη και έχεις μαζέψει παραπάνω από τη συνείδησή σου ένα ορισμένο θέμα. Μόλις θα πάρεις αρκετά από αυτό το θέμα, μετά θα εξαπλωθείς, γιατί απλά μετά θα το δεις πως είναι στη δική σου πραγματικότητα, γιατί το υποσυνείδητό σου πάλι θα δημιουργήσει άλλες προκλήσεις διαφορετικού τύπου. Όμορφα. Okay. Επομένως κατάλαβε ότι η προσέγγιση η δική σου είναι στο χέρι σου. Ακόμα και αυτά που μου λες είναι απίθανο, είναι η δική σου πεποίθηση. Μπορεί να είναι επιβεβαίωση, μπορεί να είναι αμφιβολία. Φτιάξτε όπως είσαι εσύ. Άρα κατάλαβε ότι δεν παίζουμε εμείς με πιθανότητες εδώ, γιατί κάθε άνθρωπος δημιουργείται δική του πραγματικότητα. Και όπως σας είπα και άλλες φορές, αν παίζαμε με πιθανότητες, κανείς δεν θα κέρδιζε το λαχείο. Κάποιος καταφέρνει και ξεπερνάει τις πιθανότητες. Γιατί όλοι έχουμε ένα στον εκατομμύριο. Κάποιος όμως κάνει 100% πιθανότητα να κερδίσει και το κερδίζει. Ναι ή όχι. Άρα λοιπόν. Έτσι. Άρα λοιπόν προχωράμε στην επόμενη ερώτηση. Αμάτι Άννα είμαι. Έλα Άννα. Πώς βιώνει ένας άνθρωπος με συνείδηση τον έρωτα? Με ρωτάς να σου πω πώς βιώνει ένας άνθρωπος με συνείδηση τον έρωτα. Ναι. Πρόσεξε να δεις. Αυτόματα δεν ξέρεις, άρα δεν είσαι. Αυτόματα ό,τι και να σου πω εγώ δεν θα το καταλάβεις, αν είμαι εγώ. Βλέπετε που ακόμα από τις ερωτήσεις σας, εγώ καταλαβαίνω τις αρνητικές πεποιθήσεις που έχετε. Γιατί η ερώτηση όπως την έχει συντάξει, αυτό το πράγμα λέει. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι ξέρεις, πες μου εσύ που ξέρεις και αυτόματα θα καταλάβω. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Γίνε ερωτευμένη, νιώσε ερωτευμένη, νιώσε συνειδητή και σιγά σιγά θα ξεκινήσεις να νιώθεις αυτά εδώ πέρα τα πράγματα και θα έχεις τη δική σου γνώμη. Καταλαβες. Τα πάντα έχουν επίπεδα. Εγώ αυτό που ξέρω από τη δική μου κατάσταση είναι ότι ο έρωτας, έτσι, στα ανώτερα κλιμάκια που μπορεί να φτάσει, είναι φυσικό ότι θα επηρεάζεται παραπάνω από το πνεύμα, την ψυχή, τη θέληση και μετά από το συνέστημα και την, και το, και την ειδονή. Έτσι. Άρα λοιπόν θα έχει μια ψυχική προσέγγιση, μια πνευματική προσέγγιση, μια συγκινησιακή θα λέγαμε προσέγγιση και μετά θα παίζουν ρόλο τα διάφορα κέντρα που περισσότερος κόσμος έχει εστιαστεί. Δηλαδή τι, το διανοητικό το εγώ που νομίζει αυτόματα και αρχίζει και προβάλλει την, την κτητικότητα, το συνέστημα που προβάλλει το πάθος και την ειδονή που προβάλλει έτσι σεξουαλική ενέργεια και ένωση. Δεν τα αποκλείουμε, έτσι, απλά σας λέω ότι δεν παίζουν τον επικυρίαρχο ρόλο σε έναν άνθρωπο, θα λέγαμε, πιο συνειδητό. Οκ. Okay. Εσύ δημιουργούμε ρώτησα, μήπως κάποιος θέλει να ακούσει, γιατί θα ακουστεί αυτό. Παρ' όλα αυτά, μπορεί και να μην έχω βιώσει τον έρωτα μέσα από συνείδηση. Σε ευχαριστώ. Η συνείδηση υπάρχει πάντοτε, απλώς είναι σε επίπεδα, έτσι δεν είναι? Πάλι αυτή η αρνητική, η αμφιβολία που έχεις, βλέπεις. Θέλω να καταλάβετε αυτό το πράγμα, ότι γιατί νομίζετε ότι στην κατάσταση που είσαστε δεν έχετε το βήμα να πάτε στο επόμενο επίπεδο. Αυτό είπα. Ξεκινήστε λοιπόν και ζήστε σαν άξια όλα τα πράγματα τα οποία σας αφήνετε και έχετε τη δυνατότητα να αντιληφθείτε σαν άξια του επίπεδου που είσαστε. Και αυτό θα σας βάλει στο επόμενο επίπεδο. Μην ψάχνετε χωρίς να έχετε ζήσει τις δικές σας εμπειρίες να ζήσετε αλλωνών εμπειρίες. Οκ. Okay. Σταμάτη, ο Θοδωρής είμαι πάλι. Ο Θοδωρής. Ναι, δεν ξέρω αν μονοπολώ τη συζήτηση. Όχι, ναι. Αφού γι' αυτό είπαμε, μπήκαμε μέσα.
όποιος θέλει να μιλήσει. Αυτογνωσία και ισορροπία στη ζωή μας. Ναι, απλώς παρακαλώ να έχετε λίγο πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις, γιατί αυτά όλα είναι ολόκληρα θέματα, πάντα να λύσω ας πούμε ώρες. Ωραία, αυτογνωσία. Ναι. Ένας προσπαθεί μέσω της αυτογνωσίας να ισορροπήσει τον εαυτό του, μπορεί. Ναι, πάντοτε εμείς μιλάμε ότι το πρώτο πράγμα που να κάνει ο άνθρωπος είναι να ξεκινήσει να έρθει σε μια κατάσταση ισορροπίας και μετά να γνωρίσει παραπάνω τον εαυτό του. Γι' αυτό λοιπόν εξηγούμε ότι αν εδώ στο περιβάλλον το οποίο βρίσκεσαι δεν έχεις καταλάβει να έρθεις σε μια ισορροπία μεταξύ και να μπορείς καταρχήν να επιβιώσεις και να είσαι σε μια κατάσταση... Τι σημαίνει ισορροπία, Σαμά, και τι σημαίνει ισορροπία, σημαίνει... όταν κάποιος θεωρείται ισορροπημένος. Σημαίνει, κοίταξε να δεις, ο ισορροπημένος άνθρωπος βέβαια είναι κάτι πολύ δύσκολο μέσα στην ισορροπία που υπάρχει εδώ πέρα, έτσι. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι να μπορεί ο καθένας να βγάλει τον πόνο από μέσα του. Όταν καταφέρουμε εμείς και έρθουμε σε εκείνη τη γνώση της οποίας καταλάβουμε το σκοπό που εσαρκωνόμαστε, τότε πάβει ο πόνος, γιατί απλά περνάμε ορισμένες προκλήσεις, ορισμένα μαθήματα. Και τότε λέμε ότι ο άνθρωπος είναι ικανός, αφού ξεπεράσει αυτό, να ανέβει στα ανώτερα επίπεδα. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει φτάσει εκεί και είναι ακόμα μέσα στον πόνο και δεν ξέρει για ποιο λόγο έχει έρθει, γιατί ζει, τι κάνει, τι δείχνει, δεν ξέρει τίποτα από αυτά και είναι μέσα στην άγνοια, αυτός ο άνθρωπος πρέπει πρώτα να ζήσει τη ζωή του, να έρθει σε μια ισορροπία, να καταλάβει ότι εδώ πέρα ερχόμαστε, για ποιο λόγο ερχόμαστε, τι ήρθαμε να κάνουμε, να καταλάβει το σκοπό ύπαρξής του. Και αφού έχει μοιηθεί σε αυτά τα πράγματα, έτσι, μετά θα δείτε ότι χωρίς πόνο ξεκινάει ο δρόμος της αυτογνωσίας στα επόμενα επίπεδα. Έτσι, μέχρι στιγμής, στα χαμηλά επίπεδα, ο άνθρωπος ζει χωρίς να ζει, χωρίς να έχει σκοπό. Σιγά σιγά όμως θα έρθει μια εμπειρία που θα του δώσει, τα λέγαμε αναλόγως στην ψυχική του εξέλιξη, τη δυνατότητα να έρθει τουλάχιστον σε ισορροπία, έτσι. Και αυτή η ισορροπία είναι απλά να σταματήσει να πονάει, να σταματήσει να πονάει. Μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή μας χωρίς πόνο, με την αποδοχή, έτσι. Και μόλις φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, τότε ξεκινάει για τα ανώτερα επίπεδα η αυτογνωσία. Η αυτογνωσία μπορεί να δώσει και έπαρση. Τι να δώσει? Έπαρση στον εαυτό μας. Έπαρση. Ναι. Τα πρώτα στάδια, έτσι, ναι. Όταν κάποιος έρχεται σε επαφή με μία δύναμη, είτε λέγεται καράτε, είτε κουνφού, είτε λεφτά ή οτιδήποτε ενέργεια έχει, είναι φυσικό ότι μέχρι να την χειραγωγήσει θα πρέπει να την προβάλλει για να δει τη δύναμή του. Εκείνη την ώρα όταν την προβάλλει, έτσι, για να επιβεβαιωθεί, κυμαίνεται στα όρια του εγωισμού και της έπαρσης και όλοι περνάμε από εκεί πέρα. Η Ηλιάνα πάλι. Να ρωτήσω, η ευαισθητοποίηση τι ρόλο παίζει σε όλο αυτό? Η ευαισθητοποίηση είναι το α και το ω, γιατί όσο πιο ευαίσθητοι είμαστε, τόσο πιο πολλές πληροφορίες δεχόμαστε. Εγώ αντιδρώ καμιά φορά όμως επάνω σε αυτό, δηλαδή πιάνω τον εαυτό μου να λέει δεν είναι δυνατόν να βλέπεις π.χ. παράδειγμα φαίνω έτσι το ηλιοβασίλεμα και να κλαις. Κάπου όλο αυτό με κουράζει εντός εισαγωγικών. Ναι. Η ευαισθητοποίηση, ξαναλέω, είναι το μεγαλύτερο όργανο του συνειδητού ανθρώπου. Ο άνθρωπος όμως που δεν μπορεί να χειριστεί την ευαισθητοποίηση αυτή, πάνω απ' ακόμα δεν έχει τη σοφία. Είναι άλλο να γρατζουνάς χορδές, είναι άλλο να παίζεις μουσική. Καταλάβετε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, ενώ αφυπνίζονται, θα λέγαμε, να γίνονται πιο ευαίσθητοι, δεν έχουν τη σοφία, τη γνώση, να μπορούν αυτή την ευαισθησία να την κατευθύνουν θετικά. Και έτσι γυρνάει μπούμερακ. Και πολλοί αλλάζουν μετά, που δεν έχουν την κατάλληλη, θα λέγαμε, προετοιμασία, και αρχίζουν και λένε τα διάφορα, παλιό παιδό θα γίνω, τι θέλω που είμαι ευαίσθητος, και προσπαθούν να γίνουν ανέστητοι μετά. Ο ανέστητος δεν ζει. Ο ευαίσθητος ζει γιατί έχει παραπάνω πληροφορία. Τα πάντα είναι ευαισθησία. Όταν λέμε συνείδηση, εννοούμε αντίληψη, εννοούμε ευαισθησία στις πληροφορίες, στο φως. Άρα καταλάβετε ότι αυτός που έχει την ευαισθησία αλλά δεν έχει
την επίγνωση, την κατεύθυνση, την κυριαρχία στον εαυτό του. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε όλο αυτό σε σημείο μη φτάσουμε στην τρέλα π.χ. Πώς μπορώ να το διαχειριστώ όλο αυτό? Θα πρέπει να ξεκινήσεις να ελέγχεις τον εαυτό σου με τον έλεγχο. Mm-hmm. Όταν έχεις αφαιθεί και έχεις ευαισθητοποιήσει τα όργανά σου είτε από χορτοβαχία, είτε από μερικά σενάρια που έχεις παίξει στη ζωή σου, είτε από ναρκωτικά, είτε από ένα κάρο πράγματα και δεν έχεις την κατάλληλη επίγνωση και έχεις διαφορετικές αρνητικές μέσα στους πεπιθήσεις, είναι φυσικό ότι όποιος παίζει με τη φωτιά θα καεί. Okay. Okay. Yes. Άλλη ερώτηση. Καλησπέρα στα μάτια, ακούγομαι, η Φανή ναι. Είμαι. Γεια σου Φανή. Δεν σας βλέπω, μπήκα αργά. Να ρωτήσω κάτι, είμαι εδώ φιλοξενούμενη στο εξωτερικό σε ένα σπίτι. Πέφτουν οι δονήσεις γιατί δεν είναι όπως εμείς. Προσπαθώ να μιλάω. Πρέπει να ζητάνε για να δώσουμε ή προσπαθείς να μεταδώσεις αυτό που σου έχει κάνει καλό. Μιλάω για τα βίντεο σου, όχι μόνο τα δικά σου. Πρώτη ερώτηση είναι αυτή και έχω για ακόμη μία μετά, δεν ξέρω την αναλύσατε. Γιατί μπήκα αργά. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που διαβάζει ένα βιβλίο και νομίζεις ότι κάτι περισσότερο ξέρεις, νομίζεις γιατί είναι καπρέφτης μας, συζητάς ή εφόσον δεν υπάρχει αποδοχή το αφήνεις. Είναι εξόδεμα ενέργειας το να προσπαθείς να πεις στον άλλον ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να είναι καλά. Δεν ξέρω αν έχει να σε αφήσει. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το τέλος. Κάθε φορά που κάνεις με μεράκι, έτσι, είναι εύκολο για σένα. Κάθε φορά που κάτι το κάνεις επειδή δεν αποδέχεσαι μια πραγματικότητα, είναι φυσικό ότι θα κουράζεσαι. Άρα λοιπόν κατάλαβε ότι όταν πάει να πείσεις κάποιον, είναι γιατί απλά δεν πιστεύεις εσύ αυτά τα πράγματα που λες. Γι' αυτό έχεις την ανάγκη να πείσεις και τον άλλον. Μάλιστα. Okay. Ο άνθρωπος που πιστεύει αυτά που λέει δεν χρειάζεται να πείσει κανένα. Απλά είναι ο εαυτός του. Okay. Θα μπορείς λοιπόν να μιλές, να λες αυτά τα πράγματα όταν υπάρχει κοινή αποδοχή και όταν υπάρχει συζήτηση. Καταλαβαίνεις, συζήτηση, να ζητάνε και οι δύο. Όταν δεν ζητάνε και οι δύο, είναι φυσικό το κύκλωμα δεν γίνεται. Και το μόνο που κάνεις είναι να ξεκινήσεις να βουβαρδίζεις τον άλλον με κάτι που δεν θέλει. Καταλάβες, μπορεί να μην είναι και έτοιμος, μπορεί να έχει άλλο δρόμο να το μάθει. Δηλαδή ακόμη και σήμερα ήταν να μπω στις 7, το ανακοίνωσα και δεν έγινε, κατάλαβες. Εξού και η απορία. Ναι. Θέλω να σου πω ότι όσο κάτι, κάποιος δεν το θέλει πραγματικά και βομβαρδίζεται από αυτό, υποσυνείδητα δημιουργεί άμυνες. Υποσυνείδητα κλείνει τα αυτιά του, βάζει το ασπίδες. Άρα λοιπόν, εμείς τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας και όταν βλέπουμε έναν άλλον και αρχίζει και αρνείται ή δεν μπορεί ή δυσανασχετεί, αυτόματα πρέπει να δείχνουμε εμείς την εκείνη την ώρα να τον καταλαβαίνουμε, γιατί αν εσύ δεν μπορείς να τον καταλάβεις, πώς περιμένεις αυτός που έχει σε εισαγωγικά μικρή συνείδηση να καταλάβει εσένα. Ναι, κατανοώ, ευχαριστώ. Okay. Το πρώτο πράγμα που είπες στην αρχή είναι οι δονήσεις πέφτουν, αλλά δεν πέφτουν από τους άλλους, πέφτουν πάλι από τη δική σου την απορρόφηση, την προσέγγιση στην πραγματικότητα. Οι δονήσεις μας πέφτουν όταν εμείς εξομοιωνόμαστε με τις αρνητικές, τα λέγαμε, δονήσεις. Άρα λοιπόν η προσέγγιση, αντί να γίνει ένα είδος εκγύμνασης για σένα, στην πραγματικότητα τους αφήνεις και σε νικάνε και ταυτίζεσαι με τον άλλον τη δόνηση. Άρα θα λέγαμε αυτοί σε μαθαίνουν και δεν τους μαθαίνεις εσύ. Μάλιστα. Okay. Ξεκίνα λοιπόν να μαθαίνεις να μάθεις εσύ τους άλλους να υπερισχύσει η δική σου δόνηση, όχι οι φωνές ούτε η φασαρία, γιατί τότε υπερισχύουν οι άλλοι. Κάθε φορά λοιπόν που έρχεται ο άλλος, κατάλαβε λοιπόν και πες μέσα σου ότι είναι ένα τεστ για να δω ακόμα και με αυτή την αντίδραση του άλλου εγώ μπορώ να είμαι σε μια ηρεμία μέσα μου. Έτσι, πες στον κόπο, σε εισαγωγικά, να ψάξεις να βρεις το δίκιο στους άλλους. Αυτό σου λείπει. Το δικό σου το δίκιο το έχεις βρει. Πρέπει να βρεις τον άλλον το δίκιο. Μάλιστα. Σταματή, συγχωρήσουμε πάλι. Ναι. Μια που μιλήσεις γι' αυτό, ήθελα να σου μιλήσω, να σε ρωτήσω μάλλον, για το θυμό. Ναι. Για το θυμό, αν μπορούμε να τον έχουμε, κατά πόσο πρέπει να θυμώνουμε. Και δεύτερον, μια άλλη ερώτηση προσωπική, αν μπορώ να σε θυμώσω εγώ εσένα.
Πρόσεξε να δεις. Εγώ μπορεί να θυμώσω. Το θέμα τι είναι? Ότι εκείνη την ώρα που θα θυμώσω, αυτόματα καταλαβαίνω ότι μέσα μου έρχομαι σε κάτι κόντρα με αυτό που δεν θέλω να είμαι. Πρόσεξε όμως, εδώ υπάρχει μια διαφορά. Μόνο τον εαυτό σου. Εδώ υπάρχει μια διαφορά. Ότι αυτό που δεν θέλω να είμαι, κοιτάω να ξεχωρίσω. Αυτός είναι ο θυμός μου. Ανάλογα λοιπόν μου λέει, ξεκίνησε, δράσε, κάνε κάτι, γιατί αυτό πράγμα δεν είσαι εσύ. Καταλαβες? Άρα με φέρνει αυτόματα σε μια ακεραιότητα. Ο αρνητικός θυμός όμως, καταλάβες, με φέρνει σε μια ακεραιότητα, σε μια εγρήγορση, εξού και επιθυμία, έτσι, πάνω στο θυμό. Πάνω δηλαδή σε μια, σε ένα συγχρονισμό, σε μια ακεραιότητα του εαυτού. Όταν ο θυμός όμως γίνει αρνητικός, αυτόματα, αντί να πω απλά εγώ δεν θέλω να είμαι σε αυτή τη δόνηση που είσαι εσύ, αυτόματα θα κάτσω και θα κατακρίνω εσένα. Σαν κάτι ότι συμβαίνει και δεν είναι άξιο, ότι εσύ φταίς για όλα και θα θυμώσω με σένα. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά? Οι άνθρωποι που θυμώνουν με τους άλλους δεν τους αποδέχονται. Είπαμε, δεν δίνουν αξία στην ύπαρξή τους, δεν δίνουν αξία στην αλήθεια τους, οπότε κάνονται και θυμώνουν με τον άλλον. Ο άλλος είναι αυτό που είναι. Δεν μπορούμε να θυμώσουμε μαζί του. Μπορούμε να θυμώσουμε όμως μέσα μας και να πούμε, κοίταξε, εγώ δεν είναι για να μένω εδώ. Εγώ δεν είναι για να συμπεριφέρομαι έτσι. Αλλά για λόγους ευγένειας, για λόγους τυπικούς, για λόγους, ό,τι λόγους ο καθένας θέλει, αναγκάζεται λοιπόν, έτσι, και έρχεται ο θυμός να του δείξει και του λέει, κοίταξε, γίνε ο εαυτός σου. Όχι κοπάνα τον άλλο, ούτε βρίστονα. Γίνε ο εαυτός σου. Γίνε αληθινός. Αυτός είναι ο θετικός θυμός που λέω καμιά φορά, έτσι. Και αυτός είναι ο θυμός που έρχεται καμιά φορά και ακούτε πολλούς ανθρώπους όταν μιλάνε και είναι σε κατάσταση έμπνευσης. Δεν είναι ότι θυμώνουν με τους άλλους να πάνε να τους κάνουν το μάτι, είτε επειδή έτσι είτε επειδή αλλιώς. Δεν το κάνω από θέμα αδυναμίας δηλαδή, το κάνω από θέμα έμπνευσης. Και εκείνη την ώρα μας έρχεται στο μυαλό η παραβολή με τον Χριστό, έτσι, που πήγε στον ναό του Σολομώντα και θύμωσε και έβγαλε λοιπόν, που εξηγείται ότι ο ναός Σολομώντας είναι καρδιά μας, και έβγαλε το συμφέρον, θύμωσε με το συμφέρον, έτσι, και άρχισε και διάλυσε μέσα του όλες αυτές τις φροντιλογικές διαδικασίες που έχουν κολλήσει στην καρδιά μας και δεν μας αφήνουν να κάνουμε την προσευχή μας, την ευθυγράμμισή μας, έτσι, στο δικό μας εσωτερικό ναό. Οπότε μιλάμε για δημιουργικό θυμό αυτή τη στιγμή, δεν είναι? Ο θυμός στην πραγματικότητα, ναι, είναι μια ενέργεια που μέσω αυτής της ενέργειας μπαίνει σε κίνηση ένας ολόκληρος μηχανισμός ώστε να έρθει μια κατάσταση. Το τι κατάσταση θες να φέρεις μετά από και πέρα είναι αν ελέγχεις το θυμό ή αν σε ελέγχει ο θυμός. Ναι. Ωραία. Ευχαριστώ. Ναι. Οτιδήποτε γινόμαστε συνειδητοί πάνω σε αυτό, αυτόματα σημαίνει ότι είμαστε έξω από αυτό. Άρα όταν είμαστε έξω από αυτό μπορούμε να το χειραγωγήσουμε, ούτε να το σκοτώσουμε, ούτε να το πετάξουμε, γιατί είναι πτυχές του εαυτού μας. Μπορούμε όμως να συνεργαστούμε με αυτό. Πολλές φορές λέω το νου μας σαν ένα άλογο. Άλογο, έτσι. Υπάρχει περίπτωση το άλογο λοιπόν, αν δεν το έχουμε ημερέψει πρώτα, να μας ρίξει κάτω, να μας χτυπήσει και να πάμε με τα πόδια και να το σέρνουμε να μας σέρνει. Αλλά στις περιπτώσεις που έχουμε ημερέψει το δικό μας άλογο μέσα μας, θα τρέχουμε πολύ πιο γρήγορα από αυτούς που θέλουν να σκοτώσουν το άλογο επειδή μπορούν να το ηρεμήσουν. Επομένως ξεκινάμε μέσα μας, έτσι, και αυτός που θέλει λοιπόν να φτάσει στις επεκτάσεις που μπορεί το ανθρώπινο είδος, να μην μείνει μόνο στις χαμηλές δονήσεις, να μην μείνει ταυτισμένος μόνο στις χαμηλές δονήσεις του υλισμού θα λέγαμε ή της ταύτισης των παθών, αλλά μπορεί μέσω από αυτές τις δονήσεις να βιώσει και τις υψηλές αρετές που έχει ο άνθρωπος, έτσι, να βιώσει τις υψηλές ποιότητες φωτός που μπορεί να του δώσει και τα ανάλογα αποτελέσματα στη ζωή του, την ανάλογη ένωση, την ανάλογη κατανόηση και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έτσι έχουν παραδώσει ορισμένες δασκαλίες με την έννοια των αρετών.
Καταλάβετε ότι οι κακίες υπάρχουν για να μάθουμε τις αρετές και όχι να μένουμε στις κακίες. Τόσο καιρό προσπαθούμε να βγάλουμε τον άνθρωπο από την κατάκριση, γιατί η πολλή κατάκριση έκανε τον άνθρωπο να αγαπήσει τις κακίες και να μείνει στις κακίες. Okay. Θέλω να το καταλάβετε αυτό, ότι η κατάκριση να φύγει από εσάς, μην κατακρίνετε τον εαυτό σας, αλλά η εργασία πρέπει να συνεχιστεί. Έχετε σκοπό εδώ. Το ότι δεν κατακρίνω, σταματώ να κατακρίνω τον εαυτό μου, είναι σαν να λες εγώ κάνω ναρκωτικά και συνεχίζω να κάνω ναρκωτικά. Συγχρονισμός. Όχι παιδιά, δεν είναι έτσι. Πάντα υπάρχει συγχρονισμός. Είτε πάρω τον πιστόλι και αυτοκτονήσω, είτε κάτω έρανο, είτε κάνω δασκαλία, είτε κλέψω. Συγχρονιστικά όλα γίνονται. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Και η διαφορά είστε εσείς. Το πόσο πολύ εξυπηρετήσετε, μαθαίνετε δηλαδή το δικό σας περιβάλλον, το δικό σας υποσυνείδητο. Πόσο πολύ δίνετε feedback διαφορετικό στον ανώτερο εαυτό σας για να δημιουργήσει νέες πραγματικότητες. Αυτή είναι η διαφορά. Άρα λοιπόν, και με αυτό να κλείσουμε και το σεμινάριο, στην πραγματικότητα η ψυχή μας προσπαθεί στον πλανήτη αυτό να βρει μια μορφή μέσα από όλες τις μορφές τις οποίες υπάρχουν, ώστε να μπορέσει να εκδηλώσει το μέγιστο φως της. Αυτή είναι η θεραπεία λοιπόν του πλανήτη Γη. Εμείς σαν ψυχές ήρθαμε και ψάχνουμε σε μια μορφές που να μπορούν να εκδηλώσουν το μέγιστο φως. Αυτή η μορφή αυτού του ανθρώπου της σημερινής μας εποχής δεν τα έχει καταφέρει ακόμα. Γιατί αν μπορούσαμε να εκδηλώσουμε το μέγιστο φως, θα ήμασταν άλλου είδους άνθρωποι. Ανθρώποι που θα εκδηλώνανε μέσα τους και έξω τους το φως, οπότε η κοινωνία μας, η φύση και τα πάντα θα ήταν διαφορετικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ο σκοπός λοιπόν της εκδήλωσής σας, του DNA σας, είναι πόσο πολύ μπορείτε να φέρετε στην ύπαρξη περισσότερο από τον εαυτό σας. Αυτός είναι ο σκοπός του DNA και εκεί θα προχωρήσει η ανθρωπότητα και θα φτάσει σε εκείνο το σημείο ώστε ο άνθρωπος στη γη να μπορεί να εκδηλώνει τη μέγιστη ψυχική του γνώση, το μέγιστο φως το οποίο είναι. Τα σώματα λοιπόν εκείνα θα είναι τέτοια ώστε δεν θα χωράν σκοτάδια. Και τα σώματα, έτσι δεν μιλάω μόνο για το φυσικό, μιλάω και για την προσωπικότητα, έτσι θα είναι τέτοια ώστε δεν θα χωράν σκοτάδια. Στην πορεία λοιπόν της εξέλιξής μας, έτσι, ας φτιάξουμε από τώρα την επόμενη γενιά, ας φτιάξουμε από τώρα την επόμενη μέρα, ας φτιάξουμε από τώρα την επόμενη εποχή, δημιουργώντας και εκδηλώνοντας το μέγιστο από τον εαυτό μας που μπορούμε κάθε φορά και όχι το ελαττωμένο. Πιστεύω να ήμουν κατανοητός, έτσι. Βέβαια δεν έχουν όλοι αυτό το σκοπό, αλλά εν πάση περιπτώσει υποτίθεται ότι είμαστε θετικοί. Οκ. Okay. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ πάλι, έτσι. Οπότε χαιρετώ. Ευχαριστούμε, Σταματή. Ευχαριστούμε, Σταματή. Και θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας, καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας. Καλό βράδυ.